θέση μας είναι εδώ σε αυτούς τους αγώνες. Θα γίνει η κοινοβουλευτική παρέμβαση ούτως ή άλλως άμεσα. Αλλά νομίζουμε, τουλάχιστον εμείς, ότι μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτή τη διαδικασία. Είναι μια κουβέντα όσον αφορά τον προσανατολισμό ενός αγώνα. Γιατί αγώνες με τις ελαστικές μορφές εργασίας γίνονται συνεχώς και παντού όταν έρχεται η ώρα, είτε στον επισητισμό, είτε στην καθαριότητα, είτε στη φύλαξη, οι εργαζόμενοι να λήγουν οι συμβάσεις και τέλος πάντων μέσα από μια κινητοποίηση τα πράγματα να καταλήγουν στο ίδιο σημείο. Και γι' αυτό κατά τη γνώμη μας, προφανώς η κυβέρνηση 40% με τα επίσημα στοιχεία και θα είναι μάλλον παραπάνω, δίνει χρήμα και εμείς λέμε να το δώσει αυτό το χρήμα, αλλά τι έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή ο κόσμος, περισσότερους εργαζόμενους και καλύτερους μισθούς. Να το δώσει αυτό το χρήμα που λέει ότι θα δώσει στον εργολάβο, γιατί τα λεφτά που δίνει στον εργολάβο είναι δικά μας λεφτά, από την φορολογία που μας τσακίζει. Και δεν ρωτήθηκε ο ελληνικός λαός αν αυτά θέλουμε να πάνε στις τσέπες των παράσιτων στην οικονομία που δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να μαζώνουν λεφτά, αλλά στις ανάγκες του κόσμου που τον τσακίζει η ακρίβεια συνολικά. Άρα, τι μας λέει η κυβέρνηση, ότι υπάρχει δυνατότητα ο δημοσιονομικός χώρος, τα χρήματα. Άρα, εμείς θέλουμε να απαιτήσουμε αυτό να γίνει με τους όρους που αφορά τα δικά μας δικαιώματα και συμφέροντα. Κοιτάξτε όμως ποιο είναι το πονηρό στην υπόθεση, αλλά και τι πρέπει να γίνει την επόμενη μέρα, γιατί αλλιώς συνεχώς θα καταλήγουμε στο ίδιο σημείο. Δεν είναι ποτέ λύση αυτό που προβάλλεται ως αλλαγή σχέσης εργασίας με ορισμένου χρόνου, με ευέλικτες μορφές κτλ. Είτε με επικουρικούς, είτε με σόχ, είτε με μόχ, όπως και να το πείτε. Ο αγώνας, επειδή ούτως ή άλλως αφορά ανάγκη τεράστιου πληθυσμού που καλύπτει αυτές τις υπηρεσίες, πρέπει να πάει στην κατεύθυνση της σταθερής πλήρους εργασίας με εργασιακά δικαιώματα. Γιατί οποιαδήποτε άλλη κουβέντα για άλλη σχέση ορισμένου χρόνου ή ευέλικτη μορφή εργασίας βγάζει λάδι και την εργοδοσία και την κυβέρνηση. Γιατί και την εκάστοτε κυβέρνηση. Γιατί μπορεί τώρα να δεχτούν πίεση και να κάνουν πίσω και να οχυρωθούν πίσω από την ίδια κατάσταση με ομοιρία με αντίστοιχες εργασιακές σχέσεις.